Οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί για την κλιματική αλλαγή έχουν λάβει πλέον μεγάλες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ γίνεται όλο και πιο σαφής ο ρόλος και η συμβολή μεγάλων εταιριών και της βιομηχανίας στην κατάκτηση του στόχου για ένα βιώσιμο και πιο πράσινο μέλλον. Ένα από τα χαρακτηριστικά ελληνικά παραδείγματα που αφορά ειδικότερα τη Βόρεια Ελλάδα είναι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός που λειτουργεί τα μεταλλεία Κασάνδρα στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Η εταιρεία εφαρμόζει μια σειρά πρότυπων περιβαλλοντικών πρακτικών που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία παγκοσμίως, όπως είναι το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και η παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει την ποιότητα του αέρα, του εδάφους, των υδάτων, του θορύβου, της σεισμικότητας και του οικοσυστήματος σε 400 σημεία μέτρησης, όταν στην Αττική υπάρχουν μόλις 21, ενώ είναι προσβάσιμο από όλους μέσω ειδικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός αποκαθιστά το φυσικό τοπίο παράλληλα με τις εργασίες της, ενώ φροντίζει και για την εξυγίανση της γης από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας, προκειμένου να παραδίδεται άρτια στην τοπική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφωθεί ένα φυτώριο έκτασης 150.000 τετραγωνικών μέτρων σε μια περιοχή που στο παρελθόν αποτελούσε χώρο απόθεσης τελμάτων, όπου καλλιεργούνται περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης. Ήδη στην Ολυμπιάδα έχουν απομακρυνθεί 3 εκατομμύρια τόνοι μεταλλευτικών καταλήπων από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ στο Στρατόνι η αποκατάσταση της περιοχής Καρακόλη αποτελεί πλέον case study στις σπουδές περιβάλλοντος. Όπως σημειώνει η εταιρεία, χάρη στα πρότυπα αυτά έργα, το τοπίο αναβαθμίστηκε, αναπτύχθηκε νέα βλάστηση και προστατεύθηκε το τοπικό οικοσύστημα.